τις επόμενες ημέρες. Για τους κρύους, λοιπόν, είναι τα επαγγελματικά. Είναι η καριέρα, είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, είναι συζητήσεις περί δουλειάς. Γενικώς, ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικά, από εδώ και κάτω θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεμπλοκάρει. Θα προσέξετε περισσότερο οι γεννημένοι κοντά στις από 4 μέχρι περίπου 10 Απριλίου. Για σας μπορεί ακόμη μέσα στην εβδομάδα να υπάρχουν είτε ευτράπελα, είτε καθυστερήσεις ή να μην έρχονται τα πράγματα ακριβώς, να γίνονται ανατροπές, να μην έρχονται όπως τα έχετε υπολογίσει. Για τους υπόλοιπους όμως είναι ok. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Ο Ερμής σας βολεύει σαφώς από τον εγώκερο και βολεύει ακόμη περισσότερο τώρα που θα γυρίσει σε ορθή πορεία από το βράδυ και μετά. Από αύριο θα αρχίσετε να βλέπετε έτσι τσουκουτσούκου τη διαφορά στην καθημερινότητά σας και σε ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, αν είστε νεότεροι σε ηλικία, με τα πλάνα που έχετε και για τα επαγγελματικά και γενικότερα στην καθημερινότητά σας, με θέματα που αφορούν πνευματική εργασία, εμπόριο και οτιδήποτε σχετίζεται με έγγραφα, λογαριασμούς και τα σχετικά του Ερμή. Αν υπήρχαν εκκρεμότητες σε αυτόν τον τομέα, ναι, εσείς θα διευκολυνθείτε. Βέβαια, οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου μπορεί ακόμη για λίγες μέρες να προβληματιστείτε. Αυτό δεν ισχύει για τους υπόλοιπους. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους που είναι και κυβερνήτης σας ο Ερμής, πολύ σημαντική αυτή η ορθή πορεία του. Μόλον ότι είπαμε ότι ακόμα έχει κάποια εμπόδια, είναι εκεί πέρα ανάμεσα εγκλωβισμένο στον Πλούτονα και τον Ουρανό και φαίνει τα πράγματα κάπως περίεργα, κυρίως στον τομέα των οικονομικών. Δηλαδή εσείς σε αυτό το κομμάτι έχετε πολλά περισσότερα, κυρίως οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, να διαχειριστείτε και θα πρέπει να είστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Νιώθω όμως ότι ο επόμενος μήνας στην ουσία θα βοηθήσει να ξεμπερδέψετε με προβλήματα που υπήρχαν μέσα στον Ιανουάριο. Πάμε με τους καρκίνους, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά και νέες γνωριμίες και νέες επαγγελματικές συνεργασίες που μπορεί να σας ενθουσιάσουν, μπορεί να φέρει στην ορθή του πορεία ο Ερμής ή αν είχαν μπερδευτεί τα πράγματα ή αν είχε γίνει ήδη μια επαφή το προηγούμενο διάστημα. Ας πούμε στα προσωπικά, είχατε κάνει μια γνωριμία και εκεί πέρα που πήγαινε το πράγμα έτσι να ζεσταθεί και κάτι να γίνει, ξαφνικά σταμάτησε. Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά πάλι να ξαναζεσταίνετε. Από την άλλη πλευρά είναι και μια περίοδος που μπορεί να έχετε αναθεωρήσει κάποια πράγματα και τώρα πλέον να νιώθετε πιο σίγουροι για θέματα που αφορούν τους άλλους σημαντικούς άλλους στη ζωή σας. Αυτό ισχύει και για τις επαγγελματικές συνεργασίες. Ανοίγει ένα τοπίο έτσι, είναι ένα τοπίο μάλλον πιο καθαρό από εδώ και έπειτα για να προκύψουν και νέα δεδομένα στα επαγγελματικά. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Ο Ερμής ναι μεν γυρίζει σε ορθή πορεία απόψε, όμως είναι σε ένα σημείο του οροσκοπίου σας που ουσιαστικά υποδεικνύει μια κουραστική περίοδο που έχετε αρκετά να δείτε και σε επαγγελματικό επίπεδο, να δουλέψετε αρκετά, να κάνετε ίσως και λίγο λάτζα που λέμε, δηλαδή πράγματα που δεν σας ευχαριστούν πάρα πολύ, αλλά που πρέπει να τα κάνετε. Το ίδιο επίσης αφορά και θέματα υγείας. Είναι μια περίοδος δηλαδή που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κοιτάξετε μέχρι το Φεβρουάριο, να τα δείτε καλύτερα αυτά τα ζητήματα, είτε κάνοντας ένα check-up, είτε αν ξέρετε σίγουρα ότι έχετε ένα θέμα με την υγεία σας, να δείτε πώς μπορείτε να το επιλύσετε. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Ο Ερμής θα αναπτερώσει το ηθικό σας, είναι σε μια καλή θέση για το δικό σας οροσκόπιο. Όταν είναι στην ορθή του πορεία θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε καλύτερα τις ιδέες σας και μάλιστα νομίζω ότι θα μπορέσετε να διαλευκάνετε και να ξεκαθαρίσετε και το τοπίο σε μια ερωτική σχέση. Αυτά για τους Παρθένους, πάμε να δούμε τους Ζυγούς. Ό,τι αφορά την οικογένεια, το σπίτι και μπορεί να σας μπέρδευε λίγο, τώρα θα αρχίσει και για σας να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Οι γεννημένοι βέβαια το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα να ταλαιπωρηθείτε λίγο με κάποια θέματα που αφορούν τους οικείους σας, την οικογένειά σας ή ένα θέμα ενός ακινήτου, αλλά από την επόμενη εβδομάδα θα δείτε μεγαλύτερη διαφορά και σίγουρα το Φεβρουάριο θα είναι πολύ καλύτερα. Για τους Σκορπιούς,
Ο Ερμής γυρίζει την ορφή του πορεία, ούτως ή άλλως και ανάβρωμος που ήταν σε αυτό το ζώδιο δεν ήταν τόσο επιβαρυντικός για το δικό σας ζώδιο, δεν ήταν δηλαδή, δεν είναι δυσαρμονικός ο εγώκερος με το Σκορπιό. Θα σας επιτρέψει όμως τώρα και να χρησιμοποιήσετε πιο δημιουργικά την εμπειρία σας, την επαγγελματική, να κάνετε ραντεβού, να συζητήσετε διάφορα πράγματα που αφορούν τα επαγγελματικά ή αν είστε νεότεροι σε ηλικία, να ασχοληθείτε περισσότερο και πιο διεξοδικά με τις σπουδές σας. Για κάποιους αρχίζει να έρχεται και εξεταστική, οπότε θα είστε πιο αποτελεσματικοί και εκεί. Γενικώς το μυαλό θα στροφάρει καλύτερα μέσα στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια θα βοηθηθείτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε και μια ωραία όψη Άρη που είναι στο ζώδιό σας, με εξάγωνο με τον Πλούτονα που είναι συγκυβερνήτης του ζωδίου σας. Οπότε, ναι, έχετε δύναμη και νομίζω ότι μπορείτε να την επιδείξετε μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Και ταξιδάκια έχει επίσης για τους Σκορπιούς, ξέχασα να το πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τοξότες. Ο Ερμής στον τομέα των οικονομικών σας βάζει σε μια διαδικασία να ψαχτείτε περισσότερο. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα τα οικονομικά, να ψαχτείτε περισσότερο με έσοδα, έξοδα, να τα ρυθμίσετε, να βρείτε πώς μπορείτε να κλείσετε τρύπες που έχουν ανοίξει στο παρελθόν. Γενικώς, βοηθάει και λίγο η Αφροδίτη που έχει μπει στον εγώκερο από χτες, οπότε κάτι θα πάρετε και από την Αφροδίτη στον τομέα των οικονομικών, κάπως θα ισορροπήσει το πράγμα, αλλά έχετε ακόμα μέλλον για να στρώσουν τα οικονομικά. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο στα ορθυπορία. Αυτό τι σημαίνει? Θα αυξηθούν λίγο οι ρυθμοί στη ζωή σας, οι εξελίξεις θα τρέξουν, θα σταματήσουν τα εμπόδια και οι πολλές τέλος πάντων δυσκολίες που λειτουργούσαν σαν τροχοπέδι το προηγούμενο διάστημα σε πολλά επίπεδα και θα έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα κι εσείς είτε στο κομμάτι των σχέσεων είτε στο κομμάτι των επαγγελματικών. Ακόμη ευνοεί τους πειραματισμούς, ευνοεί οτιδήποτε έχει σχέση με την νεολαία ή αν έχετε παιδιά, αν είστε γονείς, να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά σας, να συζητήσετε τα δικά τους θέματα. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Ο Ερμής, ναι, μεν γυρίζει ορθόδρομος, αλλά είναι σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει μυστικά, που έχει παρασκήνιο, που έχει πολλές συζητήσεις κρυφά, δεν ανακοινώνεται ίσως πράγματα και πολλές σκέψεις που κάνετε. Δηλαδή είναι λίγο πιο εσωτερικός Ερμής αυτός εδώ, όπως και η Αφροδίτη που είναι στο ίδιο ζώδιο. Δεν είναι κακός, αλλά φαίνεται ότι δεν είστε σε μια φάση που θέλετε πολύ να εκφράσετε αυτά που σκέφτεστε. Είστε σε μια φάση μεγαλύτερης εσωστρέφειας αυτή την περίοδο. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που ναι μεν ο Ερμής γυρίζει την ορφή του πορεία, είπαμε θα χρειαστεί μερικές μέρες για να βελτιωθούν τα πράγματα, όμως για σας θα είναι πραγματικά καλός, γιατί θα σας βοηθήσει και σε θέματα κοινωνικότητας και να συσφίξετε σχέσεις με φίλους, συνεργάτες και να έχετε καλύτερη επικοινωνία μαζί τους στην καθημερινότητά σας, να νιώθετε ότι σας καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνετε κι εσείς. Αγάπη μου, που σε γιορτάζουμε σήμερα και που ελπίζουμε να την κοπανίσει για μια